Τέλ Χαλκιδικής. Ασφαλής και συνεχής μετακίνηση με σύγχρονο στόλο οχημάτων και εξειδικευμένο προσωπικό. ΚΤΕΛ Χαλκιδικής. 60 χρόνια κοντά σας και συνεχίζουμε. Όταν το τυρί φτιάχνετε στο χωριό, έχει το όνομά του. Χωριάτικο Καραγιάννη. Κατσικίσιο τυρί στην Τζαντίλα με το παραδοσιακό σχήμα. Κατσικίσιο που έχει γεύση από χωριό. Με αυτό μεγάλωσαν και μεγαλώνουν γενιές και γενιές. Χωριάτικο Καραγιάννη. Διατηρεί την παράδοση. Με παραδοσιακό κουλούρι και φρεσκοψημένο λαχταριστό κρουασάν. Αλλά και όλη την ημέρα, ο Γαβανάς σου κάνει παρέα. Διάλεξε και απόλαυσε. Μοσχομυριστό ζυμωμένο ψωμί, κέικ και μάφινς. Βουτήματα, πάστες, τσουρέκια, ντόνατς, σιροπιαστά. Αμέτρητα καλούδια, φρέσκα, νόστιμα και άκρος ποιοτικά. Από το 1992, τα ζαχαροπλαστεία Φίλιππος Γαβανάς βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Χαλκιδικής, αλλά και της Θεσσαλονίκης, στο πλευρό σας, με σεβασμό, συνέπεια και αξιοπιστία. Σε όποιο κατάστημα και αν βρεθείτε, δείτε, μυρίστε, γευτείτε. Φίλιππος Γαβανάς, σαν της Χαλκιδικής, δεν έχει. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή στο Επίκεντρο, εδώ από την Γνώμη Τηλεόραση για όλη την Κεντρική Μακεδονία. Εν πρώτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που θα είστε μαζί μας σε αυτή την εκπομπή, η οποία θα σας αρέσει και θα το δείτε εν δευτέρης. Θα ήθελα να πω για μια πόλη της Κεντρικής Μακεδονίας, κυρίες και κύριοι. Όπως έχει ψηφιστεί με βασιλικό διάταγμα το 1955 συγκεκριμένα, η συγκεκριμένη πόλη ονομάστηκε Ηρωική. Και βεβαίως δεν μιλώ για άλλη από την πόλη της Νάουσας. Μία εξαιρετική πόλη σε ένα εξαιρετικό νομό που έχει να δώσει, είχε μάλλον να δώσει και ιστορικά, αλλά και από πλευράς τουριστικής, να το πούμε έτσι, επισκεψιμότητας, και συνεχίζει να δίνει ακόμη και σήμερα, παρά τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως Ευρώπη, ως χώρα, και λόγω του COVID, αλλά και λόγω της δεκαετούς αυτής οικονομικής κρίσης που μας μάστριζε όλους μας τόσα χρόνια. Η Νάουσα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φημίζεται για πάρα πολλά. Από αυτά, ένα από τα πολλά, μάλλον, είναι η φύση της και κυρίως η ιστορία της, γιατί θα πρέπει να τα ξέρουμε και αυτά. Η ιστορία και ο πολιτισμός θα πρέπει να τα γνωρίζουμε, γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε μέλλον, όπως έλεγαν και οι σοφοί. Από εκεί, βέβαια, πέρασε και ο Μέγας, εκ των μεγαλυτέρων, τέλος πάντων, φιλοσόφων,
ο Αριστοτέλης. Και υπάρχουν και μνημεία εκεί και σχετικά γάλματα κλπ. Όλα αυτά όμως, κυρίες και κύριοι, και με το τι γίνεται σήμερα στην Νάουσα, θα μας τα πει ο ίδιος, ο ηδήμων μάλλον, που δεν είναι άλλος από τον δήμαρχο της Νάουσας, τον οποίο έχω την τιμή να φιλοξενώ. Κύριε Καρανικόλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου σήμερα. Ιδιαίτερη χαρά και τιμή που σας βλέπω. Κύριε Μαυρόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έτσι είναι, η Νάουσα είναι μια πόλη παλιάς κοπής, παλιάς σχολής. Έχει πολλά βήματα στο διάβα της. Είναι ιστορική πόλη, είναι ηρωική πόλη. Είναι ηρωική πόλη με φέκο, όπως και εσείς είπατε, λόγω της προσφοράς της στον αγώνα, στον εθνικό αγώνα. Και γι' αυτό και μάλιστα το 22, ήταν το ολοκαύτωμα. Το 22 θα έχουμε και τα 200 χρόνια, δηλαδή τη χρονιά που έρχεται, και θα τα γιορτάσουμε με όλη την επισημότητα, όπως αρμόζει σε ένα Δήμο με την ιστορία της Νάουσας. Δήμαρχε μου, θα μιλήσουμε και για την Επανάσταση με τα 200 χρόνια. Εσείς βέβαια του χρόνου θα είστε καλύτερα, αλλά δεν πειράζει, θα τα δούμε όλα αυτά συνέχεια. Η Νάουσα λοιπόν είναι μια πόλη η οποία εκτός από το φυσικό της σκάλος, το οποίο είναι εξαιρετικό, είστε σε μια ορεινή περιοχή, αντιμετώπισε κάποια προβλήματα, κάποια θέματα οικονομικής και επιχειρηματικής φύσης όταν έκλεισαν πάρα πολλά εργοστάσια στην περιοχή. Mm-hmm. Θα μου πείτε βέβαια αντικαταστάθηκαν σε εισαγωγικά από εινοποιία κλπ. Που είναι πολύ καλά στην περιοχή, γιατί κάποια από αυτά έχω επισκεφθεί και όλες και προσωπικά. Πόσο επηρέασε αυτό το κλείσιμο των εργοστασίων, την περιοχή, την πόλη, τον νομό ίσως? Ναι, βέβαια. Η Νάουσα είναι και το Μάντσεστερ των Βαλκανίων. Είχε πάρα πολλά εργοστάσια, έκλωσε φαντουργία ως επιτοπλίστων. Στις αρχές του αιώνα έκλεισαν πάρα πολλά εργοστάσια. Ήταν ένα σοκ οικονομικό, κοινωνικό, επαγγελματικό για το Δήμο της Νάουσας, το οποίο, αν το δούμε λίγο έτσι στη συνέχεια του, ήταν λίγο πριν την εθνική περιπέτεια με τα μνημόνια. Έτσι λοιπόν είχαμε ένα τοπικό σοκ, τα οποία στη συνέχεια με τα μνημόνια στα οποία μπήκε η χώρα, δημιούργησαν ένα τεράστιο κενό στην παραγωγή της Νάουσας. Τα οποία από την άλλη είναι μια παλιά ιστορία η Νάουσα, δεν είναι κάτι καινούριο, υπήρχαν για πάρα πολλούς αιώνες, είναι γνωστά εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν εξυγχρονιστεί όμως, θα πρέπει να πούμε, πάρα πολύ την τελευταία περίοδο. Είναι επισκέψιμα και είναι εξαιρετικά, θα πρέπει να το πούμε αυτό, να λέμε και τα καλά των επιχειρηματιών, κύριε Δήμαρχε. Οι εινοποιοί της Νάουσας είναι οργανωμένοι, συντονίζονται, κάνουν δράσεις και μάλιστα και τώρα τον Οκτώβριο θα έχουμε και το φεστιβάλ της εινοποιίας της Νάουσας, το οποίο το ενδυναμώνουμε εμείς υποστηρικτικά ως Δήμος, αλλά οι εινοποιοί είναι πάρα πολύ δυναμικοί και το οποίο είναι και επισκέψιμα τα εινοποιία, όλα τα εινοποιία, τα μεγάλα και τα μικρότερα της Νάουσας. Παίρνουν διακρίσεις σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο και έτσι λοιπόν έχουν πάρα πολλά σημαντικά, σοβαρά και καλά προϊόντα σε σχέση με το κρασί. Εξάγουν, έχουν τις δικές τους δυσκολίες σε σχέση πάντα με αυτά που βιώνουμε σε εθνικό επίπεδο, με το εμπάρκο, και με τα μνημόνια και με τις επιδοτήσεις και με τη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά συνολικότερα και με τις εξαγωγές, θα έλεγα. Όμως είναι πάρα πολύ δυναμικός κλάδος και τον υποστηρίζουμε και εμείς ως Δήμος με όλες μας τις δυνάμεις. Αξίζει κάτι τέτοιο, γιατί πραγματικά το κρασί της Νάουσας, το ξινόμαυρο λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό προϊόν και για το Δήμο μας, αλλά και γενικότερα συνολικότερα για τη χώρα. Μου θυμίζει μια συνάντηση με κάποιους έτσι, αν θέλετε, δημοσιογράφους, αλλά θεματικούς για το κρασί διεθνής εμβέλειας, που μου λέγανε αυτό το ξινόμαυρο, τι υπέροχο κρασί που έχετε και στη χώρα, ας πούμε. Προωθήστε το κι άλλο, γιατί αξίζει και έχει πολλά ποιοτικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν να το βοηθήσουν και να βοηθήσουν την περιοχή. Οι Δήμονες το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό. Έτσι. Όσον αφορά τον τουρισμό, για τα οποία δεν το συζητάμε, είναι εξαιρετικά, είναι ένας μεγάλος οικονομικός πόρος για την περιοχή. Όσον αφορά τον τουρισμό, θα μπορούσατε να μιλήσετε, γιατί στην Κεντρική Μακεδονία, ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, είναι η Χαλκιδική, είναι η Πιερία, είναι νομοί οι οποίοι είναι άκρους τουριστικοί και πιστεύω ότι τους γνωρίζετε, δεν είστε μακριά, Νάουσα, Πιερία, Χαλκιδική. Έτσι, μια περιφέρεια η στόλη σας, ούτως ή άλλως. Εσείς πώς κατευθύνεστε για τον τουρισμό, γιατί δεν έχετε θάλασσα. Ήλιο έχετε, εντάξει. Θάλασσα δεν έχετε, ξέρετε. Η θάλασσα είναι βασικό τουριστικό προϊόν. Βέβαια, ένα βασικό τουριστικό προϊόν. Έχει θάλασσα, έχει τουρισμό. Τόσο απλά. Αλήθεια, αλήθεια. Λοιπόν, όποια θάλασσα και να έχει, ακόμη και σε Ξερονήσι να είσαι, αρκεί να έχει θάλασσα. Θα έρθει ο άλλος με το σκάφος του. Με εσάς τι γίνεται εκεί? Εμείς σίγουρα δεν προσφέρουμε θάλασσα. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Αλλά εμείς μπορεί να μην προωθούμε τόσο το μαζικό τουρισμό που συναντούμε στις παραθαλάσσιες περιοχές, αλλά έχουμε ταξιδιώτες και επισκέπτες. Επισκέπτες που είναι φανατικοί οπαδοί. Μην ξεχνάτε ότι η Νάουσα είναι ο μεγαλύτερος ορεινός δήμος στη χώρα. Εκτείνεται από τα 2.000 μέτρα μέχρι το 0.
Και έτσι λοιπόν έχουμε χιονοδρομικό κέντρο, έχουμε ένα υπέροχο βουνό, έχουμε τον Άγιο Νικόλα που λίγο πολύ όλοι τον έχουμε επισκεφτεί και σιγά σιγά δημιουργούμε και άλλα τοπόσημα. Η Νάος έχει μια ισχυρή ταυτότητα με πάρα πολλές πλευρές, πάρα πολλά πρόσωπα. Έχουμε ισχυρότατη παράδοση, καλό πολιτισμό, σοβαρή και πέρα από την οποία και το φαγητό μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, άρα λοιπόν και γαστρονομικά έχουμε πάρα πολλά σημαντικά πλεονεκτήματα. Και αυτό που δίνει η Νάουσα, και μάλιστα τώρα στην περίοδο της πανδημίας, βρέθηκε να είναι, αν θέλετε, μέσα αγωγικά ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, είναι μια απόλυτη ελευθερία στο χώρο, χωρίς να σουβαλιάζονται οι τουρίστες σε άλλες τουριστικές περιοχές, όπου μπορεί ένας επισκέπτης να απολαύσει μια ευεξία. Έτσι λοιπόν η Νάουσα είναι ένας κατεξοχήν προορισμός σίγουρα Σαββατοκύριακο, ίσως και περισσότερων ημερών, όχι μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα αλλά και γενικότερα. Έχουμε επισκέπτες στο βουνό, οι οποίοι έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδος και πολλές φορές βλέπουμε και ξένους ανθρώπους που επισκέπτονται, όπως είπατε και εσείς στην αρχή, τη σχολή του Αριστοτέλη, εκεί που λοιπόν διδάχτηκε ο Μέγας Αλέξανδρος από τον Μεγάλο Φιλόσοφο. Άρα λοιπόν σε συστήματα παράδοσης, συστήματα περιβάλλοντος, γαστρονομίας, κρασιού, μονοπάτια τα οποία αναπτύσσουμε τώρα στο Βέρμιον. Το Βέρμιον έχει εξαιρετικά μονοπάτια και βάθρες, τα οποία δεν είναι πολύ γνωστά. Τα γνωρίζουν οι επισκέπτες του είδους, οι θεματικοί αυτοί, οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τα ζητήματα, τα οποία αναπτύσσονται. Άρα λοιπόν η Νάουσα προσφέρει πάρα πολλά σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι μπορεί να μην έχουμε τις παραλίες, αλλά έχουμε άλλα πλεονεκτήματα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν πόλο έλξης για πάρα πολύ κόσμο. Συγχρόνως έχουμε και περιόδους οι οποίες είναι πολύ δυναμικές. Σας είπα για το κρασί, αντίστοιχη είναι η απόκριά στην Νάουσα, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι γεμάτη πόλη. Όχι μόνο η πόλη, όλος ο νομός είναι γεμάτος, γιατί επισκέπτονται για να δουν το δρόμενο Γιονίτσα και Μπούλες, δηλαδή τη δική μας παράδοση, η οποία είναι πολύ σημαντική και είναι και διαφορετική. Δηλαδή δεν είναι απλά το κέφι που βλέπουμε με τα άρματα και τα καρναβάλια, αν θέλετε, σε άλλους δήμους, αλλά είναι μια βουτιά στο παρελθόν, μια βουτιά στην παράδοση. Δεν είναι δηλαδή folklore, αλλά είναι κάτι πολύ πιο βαθύ, πολύ πιο σημαντικό. Γι' αυτό και άλλωστε έχουμε και επισκέπτες από το εξωτερικό. Προ δύο μηνών ένα πολύ ωραίο περιοδικό της Ιαπωνίας είχε αναφορά στο δρόμο της Νάουσας και αυτό μας χαροποιεί. Κάνουμε εξαιρετική προσπάθεια στο Δήμο για να μπορέσουμε να προωθήσουμε και να οργανώσουμε σωστά όλα αυτά τα ζητήματα που έχουμε, γιατί πιστεύουμε στον τουρισμό, πιστεύουμε σε αυτά τα πλεονεκτήματα που έχει ο τόπος σε σχέση πάντα με την παράδοση, το περιβάλλον και τα προϊόντα της Νάουσας. Μην ξεχνάτε ότι πέρα από το κρασί είμαστε και σοβαρός τόπος αγροτικών προϊόντων, σοβαρός τόπος παραγωγής, με πάρα πολύ καλά φρούτα υψηλής ποιότητας, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Άρα λοιπόν, αν θέλαμε να εστιάσουμε με μία λέξη, θα λέγαμε ότι η Νάουσα προσφέρει ευεξία. Είναι όλα αυτά που είπαμε. Περιβάλλον, πολιτισμός, καλό φαγητό, καλό κρασί, ευχάριστη παρέα, δροσιά, αυτή τη στιγμή που τώρα που έχουμε και τον καύσωνα, ο Άγιος Νικόλας και τα ορεινά μέρη της Νάουσας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Είναι και άλλα. Και είναι και η Κουτσούβλια, είναι η Μεταμόρφωση. Έχουμε και άλλα μέρη με πάρα πολύ εξαιρετικά εστιατόρια, ωραίες περιηγήσεις στη φύση. Έχουμε ακόμα και οδηγούς που μπορούν να βοηθήσουν μια οικογένεια να περπατήσει, ακόμα και να μαζέψει τσάι, μανιτάρια ή άλλα προϊόντα του βουνού και να περάσει σε ένα ευχάριστο δοκίμιο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να έρθουμε από εκεί με την κάμερα, κύριε Δημάρχη, να μας τα δείξει τώρα. Νομίζω αξίζει. Και να τα δείξουμε και στην Ελλάδα. Είναι πολύ, πολύ όμορφο. Πόσο πίσω σας πήγε ο COVID, κύριε Δημάρχη, όλη αυτή την περίοδο? Ο COVID ήταν ένα τεράστιο πλήγμα, μας πήγε πίσω πάρα πολύ. Δηλαδή, εμείς είχαμε ξεκινήσει πάρα πολλές σημαντικές δράσεις για το Δήμο μας, οι οποίες παγώσανε. Θα σας πω ένα παράδειγμα το οποίο μάλιστα, αν την αναβγάλουμε και ένα νέο, αφού τα λέμε, το οποίο θα βραβευτούμε, θέλω να πιστεύω κατά πάσα πιθανότητα. Ξεκίνησαμε μια δράση στη ζωή την πόλη μου. Κλείναμε λοιπόν το κέντρο της Νάουσας κάθε Σαββατοκύριακο, οι πολιτικοί σύλλογοι ήταν έξω και ξαφνικά έβλεπες ανθρώπους, παιδάκια να κάνουν ποδήλατο, να παίζουν ποδόσφαιρο ή βόλεϊ, πολιτικοί σύλλογοι να τραγουδάνε ή να χορεύουν. Και κάποιους κεντρικούς δρόμους. Όλο το κέντρο. Κάναμε λοιπόν Σαββατοκύριακο το πρόγραμμα Ζω την πόλη μου, το οποίο με τον COVID βέβαια πάγωσε και έμεινε στα χαρτιά μέχρι να επανέλθουμε σε μια μορφή κανονικότητας. Θα το κάνετε αυτό? Ναι, φυσικά το πιστεύουμε πάρα πολύ, γιατί πιστεύουμε ότι ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους. Δεν ανήκει σε 5 αυτοκίνητα, αυτούς που απλά περνάνε για να πάνε σε μια δουλειά. Μπορούν να πάνε και από δίπλα, από ένα παράδρομο. Και θα πρέπει να ζούμε την πόλη μας και να τη χαιρόμαστε. Είναι σημαντικό και για την κοινωνία, αλλά και τη διαφορετική, αν θέλετε, άποψη για το πώς βιώνουμε τη. Το έχει κάνει και ο Δήμαρχος Κιλκής αυτό, Ερίστο Επαρόδου, διότι ήταν στη θέση σας πριν από λίγες ημέρες. Το έκανε και ο Δήμαρχος Κιλκής αυτό, έκλεισε κάποιους δρόμους κλπ. Και με αποτέλεσμα αυτό που είπατε κι εσείς. Βέβαια, άλλο πρόγραμμα, περισσότερο για τα μαγαζιά να δουλέψουν. Ο καθένας θα δουλέψει. Όχι, εμείς δεν εστιάσαμε στο να δουλέψουν τα μαγαζιά. Αυτό ήταν ένα. Να βγει ο κόσμος, κυρία. Ναι, ακριβώς. Αυτό έκανε. Να ζήσει η κοινωνία την πόλη. Μπράβο, να βγει ο κόσμος προς τα έξω. Αυτό. Βέβαια, ο COVID ήταν και πολύ πιο σημαντικό και σε άλλα ζητήματα. Δηλαδή, και τα οικονομικά ζητήματα του Δήμου, η μείωση των εσόδων, η καθυστέρηση σε πάρα πολλά ζητήματα του Δήμου. Σκεφτείτε ότι για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, όχι μόνο ο Δήμος, αλλά όλοι οι φορείς και της ελληνικής κυβέρνησης δουλεύαν με ποσοστό εργαζομένοι, περισσότεροι βρέθηκαν σε καθεστώς τηλεργασίας, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σημαντικές και καθυστερήσεις σε όλα τα ζητήματα.
Δεν καθίσαμε όμως απλά να αναμένουμε πότε θα περάσει. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, λόγω χάρη, δεν μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα που έχει να κάνει με αυτά που συζητάμε. Περιμένουμε να λήξει η πανδημία και μάλλον το Σεπτέμβριο θα έχουμε τα εγγένεια ενός μεγάλου μουσείου μεσαγωγικού, ενός πολυχώρου, αν θέλετε, τη βιομηχανική κληρονομιά τη Νάουσα. Ο οποίος έχει ετοιμαστεί, είναι έτοιμος, έχουμε δώσει πάρα πολύ. Τι ακριβώς είναι αυτό, κύριε Δημαρχέ? Έχει σχέση με την κλειστοϊφαντουργία. Είναι ένα παλιό κτίριο του Λαναρά, το οποίο έχει δοθεί στο Δήμο. Και ο Λαναράς, θα πρέπει να πούμε ότι είναι και μεγάλος ευεργέτης της περιοχής, της Νάουσης, διότι νομίζω έκανε και το νοσοκομείο που έχετε και στην περιοχή. Έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα. Η Γιάννη Λαναρά έχει βοηθήσει το Δήμο πάρα πολύ και έχει συνολικότερα την Νάουσα. Και σε πιο απλές πράξεις και πιο σημαντικές που ακούγονται περισσότερο. Σε αυτό το κτίριο λοιπόν υπάρχει ένας πολυχώρος βιομηχανικής κληρονομίας, ο οποίος δεν έχουμε κάνει ακόμα τα εγγένεια, είναι έτοιμος λόγω της πανδημίας. Άρα λοιπόν τι κάναμε. Στην περίοδο της πανδημίας, αφού δεν υπήρχαν εκδηλώσεις, δεν υπήρχαν τέτοια ζητήματα, ήμασταν κλεισμένοι λίγο ή πολύ όλοι στους χώρους μας, εμείς κάναμε υποδομές. Κάναμε ακόμα και ένα κέντρο επισκεπτών, το οποίο οργανώνεται ακόμα περισσότερο. Με χάρτες, φωτογραφίες, οδηγίες. Δηλαδή, τι κάνουμε. Κάνουμε πιο προσωπημένο, αν θέλετε, τουρισμό. Θα μπορούσε δηλαδή εσείς να πάρετε ένα τηλέφωνο στο κτίριο, να πείτε ότι είμαστε 8 άτομα, έχουμε αυτά χαρακτηριστικά, οικογένειες, νεαροί, μεγαλύτεροι, και να έχετε συμβουλές, ακόμα και οδηγούς, να σας καθοδηγήσουν για να ζήσετε σωστά την Νάουσα. Να σας βοηθήσουμε δηλαδή να έχετε πιο. Πώς το λέμε, πιο, να κοπούν, να είναι κομμένες και να μένουν στις δικές σας ανάγκες και να μπορούν να σας βοηθήσουν. Εξαιρετικό αυτό. Ναι. Εξαιρετικό το αυτό, οποίο έγινε, το στήσαμε. Δηλαδή λειτουργεί μεσαγωγικά. Δεν λειτουργεί, αλλά έχει υλοποιηθεί. Περιμένουμε μετά την πανδημία να προχωρήσουν όλα αυτά τα σχέδια προς σωστή κατεύθυνση. Ήσασταν έτοιμοι ως Δήμος, κύριε Καρανικόλα, να ανταποκριθείτε, να αντεπεξέλθετε στις ανάγκες του COVID όσον αφορά περισσότερο την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των συμπολιτών σας? Μην νομίζετε, κύριε Καρανικόλα, ότι όλοι είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία. Αν δείτε δηλαδή μεγάλο ποσοστό, κυρίως των μεγαλύτερων ηλικιών. Και σε δήμους που έχουμε ηλικιωμένους. Έχουμε μεγάλο ποσοστό ηλικιωμένων ανθρώπων. Έτσι, έχετε δίκιο. Δεν είναι εξοικειωμένοι τόσο πολύ με την τεχνολογία. Δεν θέλει να βλέπει και τον υπάλληλο να πάρει το πιστοποιητικό, είπα. Ένα χαρτί, ένα οτιδήποτε. Ή να δει το λογαριασμό του νερού του. Ενώ μπορεί με ένα κουμπί να το βρει. Αυτό. Το αντιμετωπίσατε εσείς, το αντιμετωπίζετε. Σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και τι κάνατε γι' αυτό? Θα σας πω. Όταν λοιπόν έγινε η πανδημία, εμείς είχαμε ήδη ξεκινήσει να ετοιμάζουμε τα υφή συστήματα της λειτουργίας του Δήμου. Όπως θα μπορούσαμε να τα πούμε έτσι με μια επικεφαλίδα. Λόγω της πανδημίας τα βγάλαμε πιο γρήγορα στον αέρα. Έτσι λοιπόν τι κάναμε. Όλα τα έγγραφα που έχει ανάγκη ο κόσμος τα δίνουμε με ένα κλικ. Ναι. Όπως κάνουν όλοι. Επειδή όμως έχετε δίκιο και πάρα πολλοί άνθρωποι ηλικιωμένοι, έχουν στήσει και τηλεφωνικό κέντρο. Να σας πω ένα παράδειγμα, αν πάρετε στο 5300 τώρα και ζητήσετε ένα πιστοποιητικό από το Δήμο Νάουσας, έστω και επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ κόσμο, έστω και τις ώρες εργασίας, θα το ετοιμάσουμε, θα σας πάρουμε τηλέφωνο και θα σας το δώσουμε. Χωρίς να περιμένετε τίποτα, ακόμα και θα σας το φέρουμε. Ή αν δεν έχετε ένα email, θα σας στείλουμε στο email σας. Άρα λοιπόν, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι εξοικειωμένος με αυτά τα συστήματα, μπορεί με τη βοήθεια ενός τηλεφώνου που πιστεύω όλοι είμαστε εξοικειωμένοι στο τηλέφωνο, να πάρει και να ζητήσει αυτό που θέλει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό την περίοδο της πανδημίας και βοηθήσαμε πάρα πολύ. Υπήρχαν και άλλα σημαντικά ζητήματα τα οποία ανταποκριθήκαμε μόλις μας στις δυνάμεις. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Όταν λοιπόν ήμασταν ειδικά στο πρώτο κύμα που ήταν και το αυστηρό lockdown, όπως θυμόμαστε όλοι, υπήρχαν άνθρωποι που ήταν αποκλεισμένοι. Φεβρουάριο, Μάρτιο. Μπράβο, ήταν περίπου ένα χρόνο και κάτι πριν. Υπήρχαν άνθρωποι που ήταν αποκλεισμένοι. Σκεφτείτε ότι σε ένα μικρό δήμο, σαν το Δήμο της Νάουσας, εμείς μοιράζαμε κάθε μέρα χίλιες μερίδες φαγητού. Και φάρμακα και περίθαλψη, ακόμα και ανθρώπους που μεταφέραμε οχήματα σε νοσοκομεία και τους πηγαίναμε πίσω. Άρα λοιπόν. Το ότι μοιράζεται φαγητό σε κάποιους ανθρώπους δεν μου αρέσει που το ακούω. Γιατί, για ποιο λόγο, το συζητώνετε ότι κάτι δεν πάει καλά? Κάτι δεν πάει καλά οικονομικά. Εντάξει. Με μοιράζει φαΐ σε άνθρωπο να περιμένει συσίτιο δεν είναι κάτι καλό. Δεν είναι σίγουρα κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να το λέει ως κάτι θετικό. Ναι. Όμως είχαμε μια αρχή ότι κανείς δεν πρέπει να μείνει πίσω στην πανδημία. Είτε μας αρέσει είτε όχι, υπήρχαν άνθρωποι που ήταν αποκλεισμένοι, ηλικιωμένοι. Άνθρωποι που δεν είχαν πρόσβαση σε παραπολιτικό. Δεν έχετε πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι, κύριε Δημαρχέ? Αυτό με το βοήθεια στο σπίτι στην ουσία το δυναμώσαμε ακόμα περισσότερο. Πάρα πολύ υπάλληλοι του Δήμου το επεκτείναμε και το δυναμώσαμε όλες τις δυνατότητες που είχαμε. Από εκεί είναι. Αυτό είχαμε στην ουσία και αυτό κάναμε πιο δυνατό. Αν η κοινωνική πολιτική που ασκείται στον Δήμο σας, έχω ακούσει κοινωνικά παντοπολία, κοινωνικά φαρμακεία, εξειδικευμένα καπί, συσίτια είτε του Δήμου είτε της Εκκλησίας και άλλα, διανομές. Με διακριτικότητα πάντα, γιατί και αυτό χρειάζεται, κύριε Δήμαρχε, γιατί το γνωρίζετε αυτό. Εσείς τι έχετε κάνει σε αυτό το τομέα, έχετε προχωρήσει σε όλα αυτά? Όλα όσα αναφέρετε τα έχουμε κάνει.
Έχουν δηλαδή και κοινωνικό πρωτοπολείο και κοινωνικό φαρμακείο. Λειτουργούν και... αυτά όπως ναι, πρέπει, λειτουργούν, κύριε Καρονικόλα. Λειτουργούν σε πάρα πολύ καλό επίπεδο και μάλιστα έχουμε και πάρα πολύ καλό που μας βοηθά. Θα μου πείτε τι σας ρωτάω, εσάς δήμαρχος είστε. Θα πω ότι λειτουργούν. Τι θα πείτε, ότι δεν λειτουργεί. Μπορώ να σας πω και πράγματα που δεν λειτουργούν με μεγάλη ευκολία. Δεν έχω τέτοια δεν το συνηθίζετε, ξέρετε. Εσείς οι συνάδελφοί σας, κύριε Καρονικόλα. Όχι, έχουμε. Όλα ρολόι. Όχι, δεν είναι όλα ρολόι. Σε καμία περίπτωση. Η πανδημία ήρθε και έβγαλε πολλές αδυναμίες στις τοπικές αυτοδιοίκησης και τελικά η τοπική αυτοδιοίκηση έπρεπε να σταθεί πρώτη, ας πούμε. Γι' αυτό είπα πώς ανταποκριθήκατε στην περίοδο της πανδημίας για τους συνδημότες σας. Ναι, για εσάς. Ναι. Για τους συνδημότες πάντα. Προφανώς. Γι' αυτό δουλεύετε. Αλήθεια είναι αυτό που λέτε. Πιστεύω. Κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτήν την κατεύθυνση και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος εθνονισμός πια που έχει αναπτυχθεί στο Δήμο μας και ο κόσμος βοηθάει και στο κοινωνικό πρωτοπολείο και στο κοινωνικό φαρμακείο και σε πάρα πολλά ζητήματα. Το συσίδιο τώρα πια δεν το έχουμε, αλλά στηρίζουμε το συσίδιο της Εκκλησίας, όπως αναφέρατε. Και κάνουμε ό,τι μπορούμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Κάνουμε και άλλα ζητήματα. Κάνουμε τώρα, ας πούμε, λόγω χάρη ένα υγειονομικό ΚΕΠ, το οποίο σιγά σιγά θα λειτουργήσει. Κάνουμε ό,τι μπορούμε με τα ΚΑΠΗ να είναι όσο πιο δυναμωμένα γίνεται. Τι είναι το υγειονομικό ΚΕΠ. Το υγειονομικό ΚΕΠ προσπαθούμε να κάνουμε ένα one-stop shop, ας πούμε, για να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε ανθρώπους σε σχέση με τις ιατρικές συνταγές, με τη συμβουλευτική σε πάρα πολλά ζητήματα. Πού να απευθυνθώ, να κάνω κάτι, πού να πάω κτλ. Ναι, συμβουλευτική τέτοια. Ακριβώς. Για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που έχουν τέτοιου είδους υγειονομικές ανάγκες, ιατρικές ανάγκες. Άρα λοιπόν το κάνουμε ό,τι μπορούμε στην κοινωνική μας πολιτική και θεωρώ τουλάχιστον στην κοινωνική πολιτική είμαστε σε καλό επίπεδο. Και τώρα πια στις ψηφιακές υποδομές. Να, αυτό που είπαμε, ψηφιακές υποδομές που αναφέραμε πριν, είμαστε ένας κατεξοχήν συμβατικός Δήμος πριν την πανδημία. Δεν υπήρχε ψηφιακή πολιτική στο Δήμο Νάουσας. Τώρα υλοποιείται και υλοποιείται με κρογα βήματα. Και υλοποιείται με πάρα πολύ δυναμική, γιατί είναι και εσείς, αν θέλετε, και στα βασικά ζητήματα που θέλουμε να υλοποιήσουμε εμείς ως διοίκηση. Άρα λοιπόν νομίζω ότι στα ζητήματα της ψηφιακής πολιτικής και της, γενικότερα της κοινωνικής πολιτικής θεωρώ ότι έχουμε κάνει βήματα μπροστά και κρατήσαμε το Δήμο ψηλά. Αν θέλετε, μπορώ να σας δώσω μερικά στοιχεία. Στο πρώτο lockdown εμείς ήμασταν, δεν είχαμε κανένα κρούσμα. Και αυτό δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή κρατήσαμε, ας πούμε, πραγματικά πάρα πολύ, με πάρα πολύ δυναμική τους ανθρώπους στα μέτρα που έπρεπε να υποχρεωθούν να κρατήσουν. Και αυτό είναι δύσκολο μερικές φορές. Στο δεύτερο, βέβαια, ξέρετε ότι όταν πια. Δεν μπορούσε να σταματήσει. Μετά είχατε κρούσματα όμως. Μετά είχαμε κρούσματα. Είχατε κρούσματα. Είχαμε κρούσματα. Και μετά. Ναι, έπεσε όλη η Ελλάδα. Δεν μπορούσε να κρατήσει. Δηλαδή, το... αυτό λέω. Με ένα μικρό φράγμα δεν μπορεί να κρατήσει ένα τσουνάμι, ας πούμε, το οποίο ήταν τεράστιο. Είχαμε στο δεύτερο κύμα, τώρα πάμε καλύτερα. Τώρα δεν έχουμε. Πάλι έχουμε μαζευτεί. Θεωρώ ότι πρέπει να προωθήσουμε λίγο, να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο στους εμβολιασμούς. Φαντάζομαι ότι εσείς έχετε εμβολιαστεί όπως και εγώ αντίστοιχα. Αλλά τα ποσοστά στο νομοί μαθείας, ενώ πάνε καλά και έχουμε στήσει γραμμές, βοηθήσαμε το ΕΚΑ να στήσουμε και άλλη γραμμή εμβολιασμού. Και το νοσοκομείο έχει τις δικές του γραμμές. Θεωρώ ότι πρέπει να πείσουμε και τους ανθρώπους που διστάζουν με οποιοδήποτε τρόπο. Δεν έχουν και αυτή τα δίκαια τους. Αλλά θα πρέπει να εμβολιαστούμε σιγά-σιγά, γιατί είναι το βασικό, η βασική γραμμή άμυνας. Το να διστάζεις, κύριε Δήμαρχε, το να διστάζεις και το λέω και δημόσια, δεν έχω τέτοιους προβληματισμούς εγώ. Το να διστάζεις για κάτι που ίσως δεν το γνωρίζεις, μήπως αυτό. Και να πιστεύεις από την άλλη πλευρά ότι επειδή θα κάνω το εμβόλιο. Μπορεί να βγάλω ουρά ή να γίνω ψάρι ή τέλος πάντων να μου βάλουν κανένα τσίπ αυτές οι ανοησίες που ακούγονται τέλος πάντων. Για μένα είναι ανοησίες. Από τη στιγμή που υπάρχει επιστήμη η οποία σου λέει ότι αυτό είναι έτσι και εσύ πας να βγάλεις τρελή ακόμη και την επιστήμη, ακόμη και τους επιστήμονες, τους κορυφαίους και δεν λέω μόνο για τους Έλληνες, έτσι, τους παγκόσμιους ανθρώπους. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο ανόητο και ανούσιο αυτό που ακούγεται. Έχετε δίκιο όμως, αυτό είναι μια πρώτη. Εσείς ως δήμαρχοι, ως εξουσία του τόπου, και δεν είναι προσωπικά για εσάς, έτσι, μην το πάρετε προσωπικά το θέμα. Εσείς δεν μπορείτε να πείσετε τους ανθρώπους σας, τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο που λέει: Δήμαρχε, εσύ το έκανες το εμβόλιο και καλά έκανες. Εγώ δεν θα το κάνω και θα μου βάλουν τσιπ και θα με παρακολουθούν. Θα μου πείτε τώρα ο Bill Gates, τι ανάγκη έχει να παρακολουθήσει τον Γιώργο τον Παπαδόπουλο από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, το να παρακολουθήσει κάποιον. Τι να με κάνει εμένα, ας πούμε. Έχω την αίσθηση ότι υπάρχουν δύο αιτίες για αυτό το πράγμα. Γιατί πραγματικά η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν φταίτε. Δεν είπε και εσείς γενικά okay, να το κυνηγήσετε. Αν δείτε και εμείς, ας πούμε, βγάλαμε στα social media ότι εμβολιαζόμαστε, συζητάμε με τους ανθρώπους, προσπαθούμε να πείσουμε τους πάντες. Νομίζω όμως ότι υπάρχει μια συνολικότερη αδυναμία επικοινωνίας επιστήμης με την κοινωνία. Αυτό θα πρέπει να γίνει με κάποιο τρόπο πιο δυνατό. Και θα πρέπει δηλαδή και εσείς, οι δημοσιογράφοι, και ο τύπος και η κοινωνία. Τι άλλο να κάνουμε, κύριε Δήμαρχε. Κάθε μέρα έχουμε ανθρώπους που επιστήμονες. Να πω και κάτι ακόμα. Που λένε ότι να κάνετε το εμβόλιο. Τι άλλο μπορεί να κάνει ένας δημοσιογράφος. Και νομίζω η δεύτερη αιτία αυτού του ζητήματος είναι αυτό το που επικρατεί στα κοινωνικά δίκτυα. Στο Facebook και σε αυτά τα ζητήματα. Όπου εκεί επικρατεί ένα χάος. Δηλαδή, νομίζω ότι τόσο η ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων και του Facebook είναι ο κατεξοχήν τομέας παραπληροφόρησης. Όπου κάθε τρελός λέει την τρέλα του. Και ακόμα περισσότερο θα πρέπει να ενδυναμωθεί και ακόμα περισσότερο η συζήτηση μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας. Κύριε Δήμαρχε, θα πρέπει ο κόσμος που μας βλέπει, γιατί είστε άνθρωπος της τεχνολογίας, το γνωρίζω. Είστε και νέος άνθρωπος, είστε και άνθρωπος που γνωρίζει την τεχνολογία. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος που μας βλέπει ποια είναι τα όργανα και τα μέσα τα οποία
πληροφορούν και δεν παρακληροφορούν. Ο κάθε ένας λοιπόν μπορεί στο Face ή στο Insta να γράψει ό,τι του έρχεται και σε επιστημονικό επίπεδο και υποτίθεται με αποδείξεις. Δηλαδή τώρα να βάλουμε στο χέρι μας και το δίνουμε το ψαλίδι, το ψαλίδι και επειδή κάναμε το εμβόλιο. Λοιπόν, αυτά τώρα είναι αστείωτες. Όταν ένας άνθρωπος ενημερώνεται, καλή ώρα κύριε Δήμαρχε, από ένα τηλεοπτικό σταθμό όπως αυτόν, ο οποίος ελέγχεται από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, μπορεί να δεχθεί μήνυση ανά πάσα ώρα και στιγμή. Υπάρχει ένας απέναντί σας που γνωρίζει τέλος πάντων τη συγκεκριμένη δουλειά και λέει τα πράγματα όπως είναι. Θα μου πείτε με ερωτήσεις. Μπορεί μερικές φορές οι ερωτήσεις αυτές να είναι και απλές για εσάς. Αλλά δεν πάβουν όμως να είναι ερωτήσεις που θα τις ρωτούσε ένας άνθρωπος συνδημότης σας, στην καφετέρια του χωριού σας, στον δρόμο σας κλπ. Εμείς με αυτούς ασχολούμαστε, κύριε Δήμαρχε. Γι' αυτό είστε εδώ εσείς. Mm-hmm. Λοιπόν, διαβάζουμε στο Face τι μπορεί να γράφει ο καθής. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν είναι ενημέρωση, είναι μια απλή παραπληροφόρηση και ο καθένας μπορεί να λέει το στο μακρύ του και το κοντό του. Χρησιμοποιώ και άσχημες εκφράσεις στην τηλεόραση. Ξέρετε, είναι και μια μορφή κοινωνικής ασθένειας, αν θέλετε. Δηλαδή, πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι βγαίνουν απέναντι σε ό,τι λέει η επιστήμη, το κάνουν γιατί δεν ξέρω, έτσι έχουν και λόγο και ύπαρξη. Λόγω ύπαρξης. Δηλαδή, δεν μπορώ να μιλήσω. Ναι, στα ωραία τη ψυχολογία του άλλου. Δεν ξέρω τι είναι. Αυτό σα λέω είναι εδώ θέλει ψυχοψυχία του ψυχολόγου. Είναι βέβαιο τώρα. Εντάξει. Το να λέμε ότι να είναι για να υπάρχουμε, αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο ανούσιο. Για την κοινωνική πολιτική, είπαμε κύριε Δήμαρχε, ξέρετε. Θέλω να μου πείτε, επειδή αναφερθήκατε και στην υγεία πριν, ένας σημαντικός τομέας, mm-hmm. θα πρέπει να το γνωρίζουμε όλοι και το ξέρετε καλά. Έχετε ένα νοσοκομείο στην περιοχή σας, το οποίο από ότι συγκεκριμένα μου τα είπε ο αντιπεριφερειάρχης σας, που πιστεύω το γνωρίζετε, και ο κ. Καλαϊτζίδης, ναι. Ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός ομιλητής. Mm-hmm. Σκεφτήκαμε και την περιοχή της Βέρειας περισσότερο για κάποια έργα που γίνονται εκεί. Πρώτα θέλω μπορούμε να πάμε και στην δική σας πόλη κάποια στιγμή, αν έχετε την καλοσύνη να μας ξεναγήσετε εκεί. Χαρά, περισσότερο για τους τηλεθεατές, όχι για μας. Mm-hmm. Μιλώντας λοιπόν με τον κύριο αντιπεριφερειάρχη, μου είπε ότι υπάρχει μία υποβάθμιση, να το πω έτσι, του συγκεκριμένου νοσοκομείου της Νεούσης. Υπήρχε μια εξαιρετική κλινική, γυναικολογική κλπ, ορθοπαιδική, αλλά έχει αρχίσει να υποβαθμίζεται, ενώ και ο ίδιος βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις, βρίσκεται σε συνεχή πίεση με το Υπουργείο να αναβαθμιστεί ξανά το νοσοκομείο. Εσείς ως Δήμαρχος, τι λέτε γι' αυτό? Καταρχάς πρέπει να σας πω ότι είμαστε απόλυτα συντονισμένοι με τον κύριο Καλαϊτζίδη προς αυτήν την κατεύθυνση. Το νοσοκομείο της Νάουσας είναι ένα κομμάτι του νοσοκομείου Ημαθίας διοικητικά, το οποίο έχει το νοσοκομείο Βέρειας και Νάουσας. Είναι ένα νοσοκομείο το οποίο το αγαπάνε πάρα πολύ Νάουσα. Στο νοσοκομείο συγκεκριμένα της Βέρειας, επειδή το επισκεφθήκαμε και νέα πτέρυγα είναι αρκετά. Αρκετά καλή. Το νοσοκομείο της Νάουσας είναι ένα από τα νομίζω δύο νοσοκομεία υπάρχουν στη Μακεδονία που έχει φίλους νοσοκομείων. Πάνω από 1.000 άτομα φίλους νοσοκομείου, οι οποίοι βοηθάνε συνέχεια. Και εμείς ως Δήμος. Κατά την περίοδο της πανδημίας, το νοσοκομείο της Νάουσας ενδυναμώθηκε. Ενδυναμώθηκε με πάρα πολλούς νέους γιατρούς, ειδικευόμενους, νοσηλευτικό προσωπικό και διοικητικό προσωπικό. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα είναι να το ενεργοποιήσουμε ακόμα παραπάνω. Είναι διάχυτη η αγάπη στο νοσοκομείο της Νάουσας. Ακούγονται πάρα πολλά. Όχι μόνο φέτος, εδώ και 15 χρόνια ακούγονται διάφορα σχόλια για το νοσοκομείο της Νάουσας. Δεν υπάρχει κάποια, αν θέλετε, διάθεση από την κυριακή πολιτεία περαιτέρω από δυνάμους του νοσοκομείου. Αντίθετα, υπάρχει μια ξεκάθαρη, ειδικά μετά την πανδημία, την εποχή μετά την πανδημία, μια ξεκάθαρη στάση υπέρ της ενδυνάμωσης του νοσοκομείου και της Βέρειας και της Νάουσας. Είναι σημαντικό να το βοηθήσουμε. Εμείς ως Δήμος κάνουμε ό,τι μπορούμε. Άρα λοιπόν, συνεργασία και με τους βουλευτές αλλά και με τον αντιπεριφερειάρχη, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο, γιατί έχει αξία το νοσοκομείο της Νάουσας. Η ορθοπαιδική του είναι εξαιρετική. Εξαιρετική. Όπως το είπε ο κ. Καλαϊτζίδης, αυτό είναι το ανέφερε. Διάσημες ορθοπαιδικές. Αλλά και σαν Δήμος ήδη, ας πούμε, και εμείς έχουμε βοηθήσει με την αγορά μηχανημάτων, με τη βοήθεια με τεχνίτες που βοηθούν. Ως Δήμος, λέτε. Σαν Δήμος, ναι, σαν Δήμος το κάναμε. Και δηλαδή και πολιτικά, αλλά και ουσιαστικά στην πράξη. Δηλαδή, όχι απλά μόνο με επαφές και πίεση, αλλά ακόμα και με τη βοήθεια, την έμπρακτη βοήθεια. Στη συντήρηση, στο βάψιμο και κάνουμε και άλλα σχέδια. Έχουμε πάρα πολύ καλό προσωπικό στο νοσοκομείο της Νάουσας και προσπαθούμε λοιπόν να λειτουργήσουν και οι υπόλοιπες κλινικές που έχει ανάγκη η περιοχή. Μία από αυτές, και ξέρετε πολύ καλά ότι είναι σημαντική για κάθε νοσοκομείο, είναι η Μευτική, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική και θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ, θα ήμουν πάρα πολύ χαρούμενο αν πετυχαίναμε να ξαναλειτουργήσει η Μευτική στο νοσοκομείο της Νάουσας μετά από τόσα χρόνια ξανά. Πιστεύω ότι αν πιέσετε και εσείς, γιατί ο κ. Καλαϊτζίδης μας το είπε, γιατί ήταν εδώ σε θέση. Ναι, μαζί. Ναι. Τα λέμε συχνά με τον κ. Καλαϊτζίδη και τα οργανώνουμε και τα σχεδιάσουμε όπως μπορούμε. Και μακάρι να πάει καλά. Θέλω αμέσως μετά, θα διακόψουμε κάπου εδώ, κύριε Δήμαρχε. Θέλω να μιλήσουμε αμέσως μετά για το θέμα. Το πρόγραμμα, αυτό το εργαλείο που έχετε, το Αντώνη Τρίτσης. Ναι, θέλω να μου πείτε τι κάνατε μέσα από αυτό και τέλος πάντων αν κάποιοι από αυτά, γιατί έχω διαβάσει
κάποια από αυτά τα θέματα, αν μπορούν να υλοποιηθούν ή όχι. Γιατί αυτό πρέπει να σκεφτόμαστε. Ότι πρέπει να γίνουν κιόλας. Πρέπει να γίνουν κιόλας. Καλά να τα λέμε, αλλά πρέπει να γίνουν κιόλας. Έχετε, λοιπόν, έχετε δίκιο. Κυρίες και κύριοι, θα διακόψουμε για 4 περίπου λεπτά και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ με τον δήμαρχο της ιστορικής πόλης, όπως λέγεται χαρακτηριστικά με προεδρικό διάταγμα, με βασιλικό διάταγμα, με συγχωρεί, του 55, με τον κύριο Καρανικόλα, τον δήμαρχο Νάουσας. Κτέλ Χαλκιδικής. Ασφαλής και συνεχής μετακίνηση με σύγχρονο στόλο οχημάτων και εξειδικευμένο προσωπικό. ΚΤΕΛ Χαλκιδικής. 60 χρόνια κοντά σας και συνεχίζουμε. Όταν το τυρί φτιάχνετε στο χωριό, έχει το όνομά του. Χωριάτικο Καραγιάννη. Κατσικίσιο τυρί στην Τζαντίλα με το παραδοσιακό σχήμα. Κατσικίσιο που έχει γεύση από χωριό. Με αυτό μεγάλωσαν και μεγαλώνουν γενιές και γενιές. Χωριάτικο Καραγιάννη. Διατηρεί την παράδοση. Ξυπνάς, γαβανάς, με παραδοσιακό κουλούρι και φρεσκοψημένο λαχταριστό κρουασάν. Αλλά και όλη την ημέρα, ο γαβανάς σου κάνει παρέα. Διάλεξε και απόλαυσε. Μοσχομυριστό ζυμωμένο ψωμί, κέικ και μάφινς, βουτήματα, πάστες, τσουρέκια, ντόνατς, σιροπιαστά. Αμέτρητα καλούδια, φρέσκα, νόστιμα και άκρος ποιοτικά. Από το 1992, τα ζαχαροπλαστεία Φίλιππος Γαβανάς βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Χαλκιδικής, αλλά και της Θεσσαλονίκης, στο πλευρό σας, με σεβασμό, συνέπεια και αξιοπιστία. Σε όποιο κατάστημα και αν βρεθείτε, δείτε, μυρίστε, γευτείτε. Φίλιππος Γαβανάς, σαν της Χαλκιδικής, δεν έχει. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας. Είστε συντονισμένοι στην Ενόμη Τηλεόραση. Παρακολουθεί την εκπομπή στο Επίκεντρο. Στο Επίκεντρο, λοιπόν, σήμερα, κυρίες και κύριοι, για να συνδεθούμε με τα προηγούμενα, η ιστορική πόλη της Νάουσας. Εκπρόσωπός της εδώ απέναντί μου, ο δήμαρχός της, ο κύριος Νίκος Καρανικόλας. Κύριε Καρανικόλα, είστε ένας νέος άνθρωπος. Έχετε εκλεγεί πριν στις τελευταίες εκλογές του Μάιο του 19. Για πρώτη φορά. Ήσταν ιδιώτης. Με την καλή έννοια του ιδιώτης, μην πάμε τώρα του ίδιου το αγγλικό από που προέρχεται. Είσαστε ένας άνθρωπος, είστε στο Πανεπιστήμιο, στο Αριστοτέλειο συγκεκριμένα, είστε μηχανικός, γνωρίζετε πολύ καλά τα πράγματα κτλ. Και επειδή λοιπόν τα γνωρίζετε πολύ καλά, έρχεται το περιβόητο πρόγραμμα Τρίτσις, ένα εξαιρετικά καλό εργαλείο, σύμφωνα πάντα με δηλώσεις συναδέλφων σας δημάρχων, που μπορεί να βοηθήσει τους Δήμους να πάρουν μια ανάσα, μια αναπτυξιακή πορεία. Επειδή λοιπόν γνωρίζετε την δουλειά και έχετε κάνει πολλά αναπτυξιακά έργα, βλέπω συναδέλφους σας που γράφουν, βάζουν διάφορα μέσα στο Τρίτσις και απορώ αν αυτά μπορούν να υλοποιηθούν ή όχι. Mm-hmm. Θέλω λοιπόν να μου απαντήσετε, κύριε Δήμαρχε, και περισσότερο για τους συνδημότες σας που σας βλέπουν τώρα. Συνολικό πρόγραμμα, διορθώστε με, συνολικό πρόγραμμα προϋπολογισμού 26.730.983 ευρώ. Σωστά. Είναι σωστό το νούμερο? Καλά. Αν σημειώσουμε, είναι καλά. Είναι καλές. Λοιπόν, τι περιλαμβάνουν αυτά τα 26, 27 εκατομμύρια κοντά ευρώ, κύριε
δήμαρχε. Κοιτάξτε. Και κυρίως κατά πόσο είναι εφικτά να γίνει. Έχετε δίκιο. Έτσι, μην βάζουμε το αεροδρόμιο στη μέση της πλατείας. Είναι ορισμένα πράγματα που δεν γίνονται. Ναι, τα βάζουμε και τα βάζουμε. Έχετε δίκιο. Το πρόγραμμα TRACE λοιπόν είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο που θα έχουμε σε αυτήν την περίοδο. Άρα λοιπόν για μας ήταν η ευκαιρία, η πρόκληση, το σημαντικότερο ερώτημα που είχαμε για να μπορέσουμε να αλλάξουμε πάρα πολλά πράγματα στο Δήμο. Να σας πω ότι στα 26.700.000 όλα μας τα έργα είναι πλήρως μελετημένα και έχουν βγει και τα τέφη δημοπράτησης. Τα έχουμε έτοιμα αυτή τη στιγμή. Α, εσείς είστε σχεδόν έτοιμοι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είμαστε έτοιμοι πέρα από τη γραφειοκρατία του Δημοσίου. Αλλά σε σχέση με τα τεχνικά έργα είναι απόλυτα έτοιμα. Τι σκοπό όμως έχουν αυτά τα έργα. Αν δείτε τα βασικά μας, η μεγάλη μερίδα του λέοντος, αν θέλετε, εστιάζει στο νερό, στην αποχέτευση και στην ανακύκλωση τα απορρίμματα. Δηλαδή είναι βασικά έργα υποδομής. Να τα πάρουμε από την αρχή. Νερό τι εννοείται? Ίδρυυση. Ναι, αυτό το κατάλαβα. Αυτό. Ναι. Τι εννοείται? Αντικατάσταση, ας πούμε, δικτύων. Τι πρόβλημα λοιπόν έχουμε στην Άουσα? Για έχουμε πέρα. Ακόμα αυτή τη στιγμή. Μιαντό. Έχουμε παλιό δίκτυο, δεν έχουμε συνδέσει. Μιαζόταν μόνο εσείς, κύριε Δημήτρη. Ναι, αλλά εμείς μελετήσαμε για να περάσουμε όλοι στο καινούριο δίκτυο, όλη η πόλη. Και όχι μόνο. Γιατί προχωράει και ο κάμπος και τα χωριά. Άρα λοιπόν ένας βασικός στόχος που είναι ξεκάθαρος για μας, ναι, απόλυτα μελετημένος, είναι να έχουμε μια σοβαρή ίδρυυση που δεν έχουμε στην Άουσα στο νερό. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ποσότητα εννοείται, κύριε. Και ποιότητα. Καλά, δεν έχετε ποσότητα νερού εσείς μέσα στο. Όχι, έχουμε ποσότητα. Δεν διαχειριζόμαστε σωστά. Δηλαδή, να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν βρέχει πολύ στην Άουσα, το νερό λασπώνει. Για διάφορους λόγους. Και αρχίζουν λοιπόν όλοι εκεί πέρα και λέμε τους λόγους. Άλλοι λένε ότι είναι γεωλογικό φαινόμενο, άλλοι λένε ότι φταίνουν τα φίλτρα, φταίει το ένα, φταίει ο ένας, φταίει ο χαζιπετρής, ας πούμε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή προσπάθεια να τελειώσουμε με την ιστορία της ποιότητας του νερού. Ποσότητα έχουμε για την ώρα. Ακόμα και τώρα. Υπάρχουν πάρα περίοδοι, ειδικά αν δεν βρέξει το καλοκαίρι, πέφτει η στάθμη της Τσαράπουτσας, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε όπως άλλοι δήμοι. Δόξα τω, είμαστε λίγο καλύτερα. Γιατί είστε σαν την Κασάνδρα της Χαλκιδικής, σαν την Πιερία. Θα υποφέρατε, κύριε Δήμαρχε. Ναι, προφανώς. Άρα, λοιπόν, αν μιλήσετε με συναδέλφους σας, θα δείτε ότι λέω αλήθεια. Έχετε δίκιο, έτσι ακριβώς είναι. Αλήθεια είναι. Άρα λοιπόν, ένα μεγάλο πρόγραμμα περίπου, η πρώτη πρόταση γύρω στα 6-700 ήταν σε σχέση με την ίδρυυση. Αντίστοιχα, μας ενδιαφέρει και η αποχέτευση. Ξέρετε, δεν μπορούμε να τα λέμε έτσι δημοσίως, μεταξύ μας λοιπόν, ας μην βγει παρά έξω. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν διαχειρίζονται τα απορρίμματα σωστά και τα λίμματα. Και υπάρχουν και περιβαλλοντικά εγκλήματα στη χώρα αυτή. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει κάτι ως δημοσιογράφος, αλλά εμείς θέλουμε να κάνουμε. Τα έχω δει εκατοντάδες φορές. Όχι μόνο τα άκουσα, κύριε Δήμαρχε. Ναι. Τα έχω δει. Κάναμε λοιπόν μια δεύτερη πρόταση, περίπου 3,5 εκατομμύρια, σε σχέση λοιπόν με τη διαχείριση όλων των λιμάτων και της Νάουσας. Δεν μπορεί να πέφτει κάτι στην Αράπτσα. Ξέρετε, η Αράπτσα είναι ιστορικό ποτάμι της Νάουσας, αλλά αν το συζητήσουμε σοβαρά και δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, θα δούμε ότι εμείς πολλές φορές οι Ναουσέοι το είχαμε ως το χώρο το οποίο. Ο οποίος καθάρισε τα πάντα. Ό,τι θέλαμε να διώξουμε, το πετούσαμε στο ποτάμι. Αυτό πρέπει να λήξει μια και διαπαντός. Άρα λοιπόν. Άλλα ποτάμια πανεπιστημιακά στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αν ψάξετε, θα βρείτε από σκοτωμένα ζώα μέχρι μπουκάλια πλαστικά φυτοφαρμάκων. Φυσικά. Τα οποία φυτοφάρμακα είναι δηλητήρια. Δηλητήρια είναι. Γιατί ξέρετε, αυτά πάνε στον κάμπο, από εκεί βγαίνουν τα φρούτα και είναι ένα κύκλο. Ακριβώς. Που πρέπει να σπάσει. Και τα οποία καταλήγουν και σε θάλασσες. Ακόμη χειρότερο. Ακόμα χειρότερο. Ένα τρίτο βασικό. Αλλά αυτό είναι περιβαλλοντική συνείδηση η ευρύτερη τώρα, κύριε Δήμαρχε, εδώ που τα λέμε. Είναι σημαντικό όμως. Είναι σημαντικό πρέπει να έχει περιβαλλοντική συνείδηση. Πρέπει δηλαδή, να πρέπει να είσαι εντελώς αδαής να παίρνει το πλαστικό του μπουκάλι του δηλητηρίου. Το μπράντε και να το πετάξει στο ποτάμι. Είναι τραγικό, α πούμε. Αγέρωμα τη επιθυμία. Ναι. Ναι. Και όμως δεν έχει λυθεί στην Ελλάδα. Μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε. Έχετε δίκιο, το γνωρίζω. Ένα τρίτο ζήτημα που κάναμε έχει να κάνει σε σχέση με την ανακύκλωση. Να σα πω ένα παράδειγμα. Εμεί έχουμε περίπου 4 απορριμματοφόρα που λειτουργούν έτσι σε όλο το Δήμο. Τα οποία είναι 30-40 ετών. Τρέχουν, κάνουν. Άρα λοιπόν, αλλάζουμε το στόλο μας και κάνουμε και μια μεγάλη, ας πούμε, συζήτηση, μια μεγάλη υποδομή ανακύκλωσης. Ψάχνοντας όλα τα συστήματα. Ξέρετε, υπάρχουν δύο συστήματα. Η ανακύκλωση, η οποία αν θέλεις, πληρώνεσαι για την ανακύκλωση. Τα σπιτάκια ανακύκλωση που τα έχετε δει ίσως στην Αθήνα. Mm-hmm. Μπαίνουμε σε αυτήν την ιστορία. Και οι γωνίες ανακύκλωση που είναι λίγο για πιο ευαισθητοποιημένους πολίτες. Άρα λοιπόν είναι περίπου 7 εκατομμύρια και κάτι η ιστορία της ανακύκλωσης στο Δήμο. Ένα τεράστιο πρόγραμμα που στο Υπουργείο μου είπαν μικρός Δήμος. Γιατί τόσα χρήματα να τελειώσουμε αυτήν την ιστορία. Πόσοι κάτοικοι είστε, Δήμαρχε? 33.000. Επίσης αλλάζουμε το στόλο. Πάμε σε ηλεκτρικά οχήματα. Προχωράει και το σχέδιο φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για να έχουμε σταθμούς φόρτισης. Ηλεκτρικά οχήματα του Δήμου. Ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία όμως είναι σε σχέση με τις ανάγκες. Δηλαδή, μιλάμε για ηλεκτρικά απορριμματοφόρα, ηλεκτρικά οχήματα, καθημερινά οχήματα. Όμως είναι 4x4, γιατί έχουμε και το βουνό.
Μιλάμε για ηλεκτρικά φορτηγά, μιλάμε για ηλεκτρικά αποχιονιστικά για να μπαίνουν στα στενά. Γιατί έχουμε πρόβλημα. Έχουμε αποχιονιστικά για τους μεγάλους δρόμους. Στα στενά είχαμε πρόβλημα από το χιονίζει, να μπορούμε να καταλάβουμε. Δηλαδή μικρά μηχανήματα ουσιαστικά. Ακριβώς. Ναι, είναι αρκετά οχήματα. Έχουμε επίσης πάρα πολλά χρήματα προς την ευφυή διαχείριση. Δηλαδή τι εννοώ. Όχι μόνο αυτές οι έξυπνες εφαρμογούλες για να το παίζουμε ότι κάτι κάναμε. Να σας πω όμως κάτι λόγω χάρη. Ευφυής διαχείρισης ενέργειας. Να ξέρουμε τι καταναλώνουμε. Θα δούμε πάρα πολλά χρήματα στην ενέργεια και να κάνουμε λίγο πιο πράσινα τα κτίρια μας. Ευφυής διαχείριση της άρδευσης. Που ποτίζουμε ότι έχουμε πάρα πολύ πράσινο. Να μπορούμε να κάνουμε σωστή διαχείριση στην άρδευσή μας. Άρα λοιπόν βάζουμε και sensors και τέτοια ζητήματα για να μπορούμε να έχουμε πραγματικά. Smart city είναι πράγμα. Ναι, κέντρο πληροφοριών όλου του Δήμου. Sensors για να βλέπουμε πώς είναι οι αγρότες, που έχουμε πάρα πολλούς αγρότες, σε σχέση με το πότισμα, σε σχέση με το περιβάλλον, σε σχέση με τους ρήπους. Για να μπορούμε να ξέρουμε, ο κάθε αγρότης μπορεί να ξέρουμε πώς θα ποτίσει και αν θα ποτίσει και αν χρειάζεται ή πότε θα βρέξει. Πάρα πολλά ζητήματα τέτοια. Έξυπνο σημείο για ψυχαγωγία και να χαλαρώνεις. Όπου φορτίζει το κινητό σου, αράζεις και έχεις, ας πούμε, η νεολαία ειδικά είναι λίγο πιο όμορφο και αρχιτεκτονικά, αλλά και ο smart. Κυρίως για την νεολαία, ναι. Επίσης έχουμε μια. Είδαμε λίγο και τους χώρους άθλησης και τους χώρους σχολείων, να τους εξοπλίσουμε με νέα εργαλεία. Είδαμε επίσης την αντισεισμική θωράκιση στο κτηρίο μας. Έχουμε κάποιες μελέτες για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε προς την κατεύθυνση. Εσείς έχετε, νομίζω, την παλαιά πόλη, κύριε Δημαρχέ. Έχετε παλαιά κτίρια παλαιά και διατηρητά. Έχουμε κάποια διατηρητά. Έχουμε διατηρητά αρκετά στην Άουσα. Ναι. Αυτά προβλέπετε να τα κάνετε κάτι μέσα του Τρίτσι ή γενικότερα τα έχετε αφήσει? Κοιτάξτε, υπάρχουν μερικά που είναι του Δήμου και μερικά που είναι ιδιόκτητα. Έτσι. Δηλαδή είναι ανάλογα με το ίδιο ξεχωριστό. Για το Δήμο μιλάμε. Έχουμε εξαιρετικούς κυλιοδρόμους Ματθαίου, το οποίο τους βάλαμε. Περίπου 2.700, αν θυμάμαι καλά, είναι η ιστορία για να αναπτυχθούν ως ένα πολυκέντρο πολιτισμού. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε πάρα πολλά ζητήματα που έχουμε βάλει, τα οποία αλλάζουν εντελώς, αν θέλετε, την εικόνα του Δήμου. Άρα λοιπόν, όχι μόνο απλά είναι μελετημένα, αλλά είμαστε έτοιμοι και με τις χρηματοδοτήσεις που σιγά σιγά φαντάζομαι, γιατί ξέρετε τώρα πρέπει να περάσουν από τις επιτροπές του Υπουργείου όλες οι προτάσεις των Δήμων, που είναι χιλιάδες φαντάζομαι, όπου μπορούσαμε να μπούμε, μπήκαμε. Αντίστοιχα, έχουμε προχωρήσει και με το Πράσινο Ταμείο και τώρα, αυτή την περίοδο, τώρα το Γασμένο Τρίτσι, ξεκινάμε και ετοιμάζουμε μια ιστορία για αστική ανάπλαση σε σχέση με το Πράσινο Ταμείο που έχει βγει πριν προημερών η πρόσκληση. Έχετε και μια μελέτη πάνω από 600.000 ευρώ για ένα φράγμα. Κλώμα, ναι. Τι φράγμα είναι αυτό και τι θα εξυπηρετήσει? Κοιτάξτε, κύριε, τι γίνεται. Είναι ένα φράγμα το οποίο έχουν ακουστεί πάρα πολλά στην Άουσα. Και θετικά και αρνητικά. Βέβαια, χωρίς να γίνει ποτέ μελέτη. Το μελετάμε γιατί στην ουσία είναι ένα φράγμα το οποίο θα εξυπηρετήσει δύο πράγματα. Ναι. Από τη μια θα γίνει ένα φράγμα που θα γίνει μια λίμνη τεχνητή στο φράγμα και θα έχει μια διαφορετική, αν θέλετε, διαφορετικά χαρακτηριστικά ο τόπος. Μπορεί να μην έχουμε δηλαδή παραλίες, μπορεί να κάνουμε λίμνη στο τέλος. Ναι. Αλλά και στο τέλος θα έχουμε και πολύ σοβαρότερη άρδευση του αγροτικού χώρου. Δηλαδή με τη βοήθεια του φράγματος θα λύσεις το θέμα. Για να γλιτώσεις τις γεωτρήσεις, επειδή υπάρχει μάλλον υπεράντληση, λέτε. Και οι ανάγκες όλο και πληθαίνουν. Δηλαδή, ας πούμε, να σου πω ένα παράδειγμα: πάρα πολλοί παραγωγοί το έχουν γυρίσει στο ακτινίδι, το οποίο χρειάζεται περισσότερο νερό και θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε σοφή διαχείριση τα επόμενα χρόνια. Αν τελικά, που εγώ το πιστεύω. Μην το στερηθείτε. Ναι, αν τελικά η Ελλάδα είναι ευάλωτη στα ζητήματα της ερημοποίησης και γενικότερα, ας πούμε, θα πρέπει το νερό και της κλιματικής αλλαγής, το νερό να το διαχειριστούμε με ευλάβεια, προσοχή και. Όλοι το λένε. Ναι, είναι. Άρα λοιπόν το μελετάμε, είναι ένα μεγάλο έργο. Θέλουμε να το οριμάσουμε, γιατί ίσως είναι σωτήριο το επόμενο διάστημα και αυτά που θα συναντήσουμε στις επόμενες δεκαετίες. Μάλιστα. Λοιπόν, Δήμαρχε, θα διακόψουμε κάπου εδώ και θα ήθελα μετά να επιστρέψουμε και να ολοκληρώσουμε. Γιατί. Το ανέφερα πολλές φορές ότι είστε ιστορική πόλη, η Νάουσα. Mm-hmm. Εκτός το ότι είναι ψηφισμένο, δεν μας απασχολεί, αλλά τέλος πάντων έχετε μεγάλη ιστορία. Ηρωική πόλη. Ηρωική πόλη. Έχετε ηρωές πραγματικά εκεί, όπως όλη η κεντρική Μακεδονία, άσχετα αν δεν το ξέρουν κάποιοι άλλοι. Θα το συζητήσουμε. Ναι, φυσικά. Θα το συζητήσουμε, κύριε Δήμαρχε, στη συνέχεια, κυρίες και κύριοι, πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή για να ολοκληρώσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Τέλ Χαλκιδικής. Ασφαλής και συνεχής μετακίνηση με σύγχρονο στόλο οχημάτων και εξειδικευμένο προσωπικό. Τέλ Χαλκιδικής. 60 χρόνια κοντά σας και συνεχίζουμε. Όταν το τυρί φτιάχνετε στο χωριό,
έχει το όνομά του. Χωριάτικο Καραγιάννη. Κατσικίσιο τυρί στην τζαντίλα με το παραδοσιακό σχήμα. Κατσικίσιο που έχει γεύση από χωριό. Με αυτό μεγάλωσαν και μεγαλώνουν γενιές και γενιές. Χωριάτικο Καραγιάννη. Διατηρεί την παράδοση. Ξυπνάς, γαβανάς, με παραδοσιακό κουλούρι και φρεσκοψημένο λαχταριστό κρουασάν. Αλλά και όλη την ημέρα, ο γαβανάς σου κάνει παρέα. Διάλεξε και απόλαυσε. Μοσχομυριστό ζυμωμένο ψωμί, κέικ και μάφινς, βουτήματα, πάστες, τσουρέκια, ντόνατς, σιροπιαστά. Αμέτρητα καλούδια, φρέσκα, νόστιμα και άκρος ποιοτικά. Από το 1992, τα ζαχαροπλαστεία Φίλιππος Γαβανάς βρίσκονται σε κάθε γωνιά της Χαλκιδικής, αλλά και της Θεσσαλονίκης, στο πλευρό σας, με σεβασμό, συνέπεια και αξιοπιστία. Σε όποιο κατάστημα και αν βρεθείτε, δείτε, μυρίστε, γευτείτε. Φίλιππος Γαβανάς, σαν της Χαλκιδικής, δεν έχει. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, σύνδεση με τα προηγούμενα, απόψινός προσκεκλημένος, ο Δήμαρχος της Νάουσας, ο κύριος Νίκος Καρανικόλας, ο οποίος είναι μαζί μου εδώ. Κύριε Καρανικόλα, άφησα στο τέλος, αφού είπαμε αυτά τα ενδιαφέροντα και αξιόλογα πραγματικά, επειδή και εμείς δεν τα γνωρίζαμε, μην νομίζετε, άφησα τελευταία τα 200 χρόνια από την Επανάσταση. Εσείς όντως είστε μια ηρωική πόλη, διαβάζοντας και παλαιότερα τέλος πάντων, όχι μόνο τώρα. Έγινε η επιτουρκοκρατία πάντα αυτά πριν την Επανάσταση. Η Νάουσα έπαιξε ένα σημαντικότατο ρόλο στην εθνική παλινήγηση, όπως το λέμε κτλ. Ένα σημαντικό ρόλο με πολλά θύματα. Σφαγιάστηκαν άνθρωποι, ταλαιπωρήθηκαν άνθρωποι, βασανίστηκαν άνθρωποι. Και όλα αυτά παίξαν ένα σημαντικό ρόλο, όπως επίσης σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, όπως και στην Χαλκιδική, όπως τα βασιλικά της Θεσσαλονίκης και σε πολλές περιοχές, για να μπορέσουν ο Νότος, να μπορέσει ο Νότος να πάρει μια ανάσα και να μπορέσει, να μπορέσουμε τέλος πάντων να απεγκλωβιστούμε τον τουρκικό ζυγό των 400 ετών. Ποιες είναι οι κινήσεις που κάνετε εσείς για τα 200 χρόνια της Επανάστασης, κύριε Δήμαρχε? Κοιτάξτε, η Νάουσα έχει ιστορικό ρόλο στην Επανάσταση. Ήταν από τις πρώτες πόλεις που επανάστασαν στην Βόρεια Ελλάδα. Yeah. Είχε το λοκαύτωμα της Νάουσας, όπου πραγματικά στον χώρο του πάρκου σφαγιάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, κανείς δεν αλλαξοπίστης. Είχαμε σκλαβοπάζαρο, είχαμε πραγματικά πάρα πολλά ζητήματα. Ένα άγαλμα σε ένα ύψωμα είναι. Είναι ο χώρος Ισίας. Εκεί λοιπόν 13 Ναουσαίες γυναίκες από την ατίμωση προτίμησαν τη θυσία. Έτσι λοιπόν η Νάουσα γι' αυτό και είναι ηρωικός δήμος. Και υπήρχαν Ναουσαίοι οι οποίοι ήταν και μέλη της φιλικής εταιρείας, Ναουσαίοι που συνέχισαν τον αγώνα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Και γι' αυτό και τα 200 χρόνια λοιπόν τα έχουμε οργανώσει πάρα πολύ καλά. Όταν αναλάβαμε, φέραμε όλους τους πολιτικούς συλλόγους, ετοιμάσαμε προτάσεις και τις καταθέσαμε στην Επιτροπή των 200 ετών της Πολιτείας. Έχουμε ένα πρόγραμμα περίπου 230-240.000 ευρώ. Το οποίο τι κάνουμε? Προσπαθούμε λοιπόν να αναπτύξουμε και εκπαιδευτικές δράσεις και πολιτιστικές δράσεις, αλλά μέχρι και κάνουμε και συνέδριο Ναουσαίων από όλο τον κόσμο. Ήδη, ας πούμε, συνομιλούμε με όλους τους Ναουσαίους σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη για να μαζευτούμε και να δούμε και το παρελθόν. Είναι και το παρόν. Κύριε Καρανικόλα. Έχουμε, ναι, έχουμε Ναουσαίους εκτός Ναούς, πάρα πολλούς. Κάνουμε όμως και άλλα ζητήματα. Δηλαδή, κάνουμε ψηφιακή ανάπτυξη με τριζιάστα μοντέλα, με ολογράμματα των μνημείων και της παράδοσης της Νάουσας. Κάνουμε εκπαιδευτικές δράσεις. Ετοιμάζουμε ένα ντοκιμαντέρ, ετοιμάζουμε βιβλία, ετοιμάζουμε πάρα πολλά ζητήματα και θεωρώ ότι η επόμενη χρονιά που είναι τα 200 χρόνια της Νάουσας είναι πολύ σημαντική για μας, με εκδηλώσεις αλλά και με πάρα πολλά ζητήματα τα οποία τα είδαμε λίγο διαφορετικά. Ξέρετε, τι σκεφτήκαμε? Όταν κάνεις μια εκδήλωση, γίνεται κάτι και μετά από 15 μέρες ξεχνιέται. Ναι. Είναι μια προσδίδα. Σκεφτήκαμε λοιπόν την παραγωγή πολιτισμού, όχι μόνο την κατανάλωση του παρελθόντος. Έτσι λοιπόν βάλαμε ανθρώπους, να σας πω ένα παράδειγμα. Έχουμε λοιπόν έναν συνθέτη,
διεθνής συνθέτης, δεν είναι Έλληνας εννοώ, ο οποίος έχει βραβευτεί με Grammy, ο οποίος συνθέτει αυτή τη στιγμή κάποια έργα σχέση με την ιστορία της Νάουσας. Και αυτό είναι μια προσφορά στον τόπο. Δεν είναι δηλαδή απλά να ξαναζήσουμε και να θυμηθούμε, αλλά να δημιουργήσουμε κάτι για τις επόμενες γενιές, ενισχύοντας την ταυτότητα που έχει η Νάουσα σε σχέση και με το χθες και με το σήμερα, αλλά και βλέποντας προς το αύριο. Πιστεύετε ότι η Βόρεια Ελλάδα είναι λίγο υποβαθμισμένη ιστορικά, και ενώ δεν αναφέρουν πολλά βιβλία το τι έγινε στα βασιλικά, το ολοκαύτωμα της Κασάνδρας, το ολοκαύτωμα της Ναούσης. Ναι, είναι σίγουρο αυτό, ισχύει. Ναι. Νομίζω ότι πρέπει να τουλάχιστον οι άνθρωποι που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, και όχι μόνο λόγω ταγωγής, αλλά και λόγω και αλήθειας της ιστορίας, να πρέπει να δουλέψουμε λίγο παραπάνω και να βγουν. Υπάρχουν ιστορικοί και ερευνητές σε τοπικό επίπεδο, θα τους βρείτε σε πάρα πολλούς δήμους, που έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά και κρατάνε ζωντανά. Έχουν γράψει οι άνθρωποι πάρα πολλά πράγματα. Θα πρέπει να βοηθήσουμε και εμείς να βγουν αυτά προς τα έξω για να υπάρχει. Εσείς είστε οι αρχές του τόπου, εσείς θα το κυνηγήσετε όσο μπορείτε και εμείς θα είμαστε εδώ να το προβάλλουμε. Και τα καλά και τα κακά. Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, κύριε Καρανικόλα, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Νομίζω είχαμε καλή χημία. Δηλαδή και εγώ χάρηκα τη συνέντευξη που είχαμε. Και... δεν είμαστε εδώ. Πολύ είμαστε καλά. Να ενημερώνουμε τον κόσμο για να μαλώνουμε με του συνδετημόνες μας εδώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να είμαστε γεροί και να τα ξαναπούμε και πρώτα Θεός να επισκεφτούμε και την περιοχή σας. Και να μας δείξετε αυτά που μας είπατε, να τα βλέπουμε κιόλας, αλλά επί τόπου, τουλάχιστον για να πιστούν οι άνθρωποι ότι πράγματι είναι αλήθεια. Αυτή είναι αλήθεια. Να είστε καλά, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Αγαπητοί φίλοι, κυρίες και κύριοι, ιδιαίτερα ευχαριστούμε εσάς για την τιμή που μας κάνατε και παρακολουθήσατε την σημερινή εκπομπή. Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί στις 9 το βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.